για να κάνω την αντιπολίτευση. Άρα επειδή είδα ότι τουλάχιστον επικαλέστηκε το κοινό τη ενημέρωση του κ. Δήμαρχο των πολιτών και σωστό είναι αυτό. Ξέρω από εκεί και πέρα από την πλευρά τη δική μα και αν είναι ενημέρωση των πολιτών. Αλλά το βασικότερο που ανησυχεί κάποιον είναι ότι δεν ενημερώνουμε του θεσμού. Διαπίστωσα λοιπόν σε αυτό το έγγραφο που έστειλαν αυτή η πολιτιστική συλλογή ότι έχει επιληφθεί ο συνήγορος του πολίτη εδώ και 2 χρόνια περίπου ότι έστειλε μια επιστολή το 2011 την άνοιξη αν θυμάμαι καλά δεν έλαβε απάντηση από τον Δήμο Αλμυρού πάνω σε αυτά που ρωτούσε και έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η συνεχεία επανέρχεται το 2012 το Φεβρουάριο μήνα αν θυμάμαι καλά και ρωτάει πάλι, επειδή δεν έχω πάρει καμιά απάντηση ή μνημόνω την απάντηση από την περιφέρεια ή από την παλιά νομαρχία εδώ, ότι δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας, το μόνο. Η μόνη ενημέρωση που υπήρξε του συνηγόρου του πολίτη από την πλευρά αυτή τη υπηρεσία ήταν ότι ο βιολογικός δεν έχει άδεια. Τίποτε άλλο. Καμιά απάντηση. Όπως δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες του Δήμου και λέω, βλέπω όμως όχι μόνο να μην ενημερώνουμε, αλλά και να απαξιώνουμε το θεσμό του συνηγόρου του πολίτη. Ο συνηγόρος του πολίτη, όλα αυτά τα οποία είπε απόψε ο κ. Δήμαρχος εδώ και αυτά που είπε ο κ. Τσαμπίρας, που αναφέρονται στο μέλλον ή στις προσπάθειες που γίνονται, έχω τη γνώμη ότι και αυτός, ως πλέον αρμόδιος στα θέματα αυτά, την ενημέρωση που είχε κατέρωθει, θα είχε ένα ειδικό νους και θα έλεγε ναι, εντάξει Δήμαρχε, είναι αυτό έτσι, είπαμε έτσι, ναι, προσπάθησε, κάνε, φτιάξε. Ο συνήγορος πολίτη δεν το λεπτό. Όχι, συγγνώμη για την διευθύνηση, που σου κάνει λάθος με αυτό. Ενήμερος, συγγνώμη για την πολύ τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Ο συνήγορος του πολίτη είναι πλέον ενήμερος στα θέματα πραγματικά. Κοίταξε να λέτε κύριε Δήμαρχε. Ρωτάω, έτσι, αυτό εννοείται. Εννοώ ότι όταν μπήκε εκεί αυτός ο άνθρωπος, ως θεσμός καταρχήν και εν συνεχεία επιλέχθηκε από το κοινοβούλιο και είπαμε ότι θα είναι αυτός ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα επιλαμβάνεται των παραπώνων των πολιτών που υπάρχουν με τις αρχές και όλα αυτά, δεν είναι ένα τυχαίος ούτε θεσμός ούτε πρόσωπος. Εγώ ταπεινά λέω ως Βούλγαρης δεν έχω αυτή την ενημέρωση πάνω στα περιβαλλοντολογικά. Βεβαίως εσείς που έχετε μεγαλύτερη ενημέρωση και καλύτερη αυτή του συνηγόρου του πολίτη, θα μπορούσατε κάλλιστα να του γράψετε ένα γραμματάκι και να του πείτε κύριε συνήγορε, μην παίρνεις τα μπέλια του Δήμου. Ή κύριε συνήγορε, ξέρεις, δεν ξέρεις το τάδε, δεν ξέρεις το τάδε, δεν ξέρεις το τάδε. Το ερώτημα δεν είναι τι θα το απαντούσατε. Το ερώτημα τίθεται γιατί δεν το απαντήσατε. Διότι είναι ένας θεσμός τον οποίο πρωτίστως σέβονται οι άλλοι θεσμοί και εν συνεχεία οι πολίτες και ένας θεσμός στον οποίο εκ του νόμου έχουμε υποχρέωση να απαντάμε. Την άποψή μας όπως εμείς την πιστεύουμε, ναι. Αλλά όμως έχουμε υποχρέωση να απαντάμε σε αυτό το θεσμό. Το ζητούμενο είναι ότι είναι προκειμένου ο Δήμος. Τα 2 έτη αυτά δεν απάντησε. Να του πει αυτά, αυτές τις οποίες μόλις είπε απόψε ο κ. Δήμαρχος. Δεν τις είπε όμως. Με αποτέλεσμα που και πέρα να έρχεται τη δεύτερη ώρα και να λέει σας παρακαλώ εντός μηνός να μου απαντήσετε. Τι συμβαίνει. Υπάρχει, δεν ξέρω τι πληθεί. Έχει και... Εγώ τη δεύτερη ώρα. Θα σε ενημερώσω ότι έχει και μία ακούστηκε. Δεν το ξέρω. Δεν είναι τέτοια υπόψη μου. Δεν ξέρω, δεν είμαι ενήμερος ούτε από την πλευρά του Δήμου ούτε από την πλευρά κανένας άλλος πάνω στις ενέργειες του συνηγόρου του πολίτη. Η βασική παράληψη λοιπόν του Δήμου είναι ότι δεν ενημερώνουμε αυτές τις αρχές. Είναι αρχές του τόπου. Είναι, έχουν μια άποψη, έχουν μια θέση, έχουν μπορούν να κάνουν κάποιες προτάσεις. Μπορούν. Μπορούν να δώσουν και κάποιες λύσεις, να μεσολαβήσουν. Έτσι συμβαίνει στην. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαξιώνουμε έναν τέτοιο θεσμό και δεν μπορούμε κυρίως
κοντά. Δεν θέλω να το πούμε, πως δεν θα ξέρεις καλά κύριε Σπίκερ, κι άσε μαζί σου. Από εκεί και πέρα βεβαίως, πέραν από τα ερωτήματα του κυρίου συνηγόρου του πολίτη, στα οποία δεν του δίνουμε απάντηση σήμερα, γιατί ρωτάει επ' αυτού αν έγινε, αν ισχύει, αν. Δεν αναφέρεται στο μέλλον ο κύριος συνήγορος, αναφέρεται στις ενέργειες που έπρεπε να έχουν και στις αποφάσεις που έπρεπε να έχουν. Πέραν αυτού υπάρχουν και τα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τους δημότες. Και ξέρετε κάτι που είναι ανησυχητικό. Δεν είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι δύο εκπολιτιστικοί σύλλογοι, ούτε υιοθετούνται οι τακτικές και οι ενέργειες. Δεν είναι από την πλευρά μας αυτών. Απλώς αυτές οι απόψεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε κάποιες άλλες. Είναι αυτές των οικιστών της περιοχής του Πηγαδί. Άρα, έχω τη γνώμη ότι αυτά που μας είπε εδώ σε εμάς απόψε ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος, να τα πούν και στους συνήγορους του πολίτη, να τα πούν και στους Σκυλιανούς, να απαντήσουν στους δύο εκπολιτιστικούς συλλόγους, ό,τι και να εκπροσωπούν αυτοί, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Άλλωστε, είναι οι άνθρωποι, από ό,τι κατάλαβα, μπορούν και δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Απλώς αγωνιούν και ζητούν κάποιες απαντήσεις. Δώστε τους και αυτούς κάποιες απαντήσεις. Τι μπορούν. Να δημιουργήσουν προβλήματα. Ναι, δεν δημιουργούν προβλήματα. Δεν θέλουν, από ό,τι κατάλαβα. Τι να κάνουν. Δεν το ξέρω. Να δημιουργήσουν προβλήματα. Έχουν καμιά διάθεση να δημιουργήσουν και δεν θέλουν. Μπορούν και δεν θέλουν. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι και εσύ. Ναι, κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ εγωιστικό από την πλευρά σας και προκλητικό έναντι των πολιτών και μου. Εμένα δεν με απασχολεί το θέμα. Αλλά έναντι αυτών των δημοτών που σας ανέβασαν σε αυτή τη θέση εκεί πάνω, να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για αυτούς αν μπορούν. Ο καθένας μπορεί να κάνει όπως νομίζει. Λοιπόν, άρα δεν μπορώ να το πούμε, δεν έχετε δικαίωμα να πείτε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκούρας, κάντε ό,τι νομίζετε όπως το λέω εγώ. Εσείς το λέτε. Ναι, είπατε τώρα τι μπορούν να κάνουν και δεν το έκανες. Μπορούν να κάνουν. Θα μπορούσε να προκαλέσει την επέμβαση κάποιων άλλων αρχών. Να μπορούσε να προκαλέσει την επέμβαση και να επιδοτούν πρόστιμα. Να ρυθμίζουν και την πάυση της λειτουργίας του βιολογικού, γιατί είναι παράνομο. Όλα δεν έχουν ζητήσει εδώ. Λύση ζητούν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Δεν ζητούν καταδίκη καμία. Και αυτή τη λύση που επιζητούν οι πολίτες, είμαστε υποχρεωμένοι ως Δήμος να προστρέξουμε αρρωγή για να βρεθεί η λύση. Καλά είναι όλα αυτά που είπατε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση για τον προγραμματισμό που γίνεται. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε και σήμερα. Γιατί μέχρι να μάθει ο καλύτερος του Χότζα να την τρώει, σώψε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Θα ήθελα στον επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση, να το πω έτσι, επί τη πρόταση που δεν είναι, είναι συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη λύση. Λέω ότι είναι λογική λύση. Με τις πρότασεις του Δημοτικής Έλληνας. Δεν είναι φιλολογία πλέον. Κάναμε όλα τα συγκινήσεις και καταλήξαμε σε αυτό. Και κάναμε μια πρόταση. Αυτό, ως πρόταση. Για να καταθέσω την ερώτηση των ανθρωπικών όρων. Για να λύσει το ζήτημα. Αυτό είναι μια διαφωνία. Έχετε διαφωνία ή όχι. Πρόταση. Όταν θα την φέρετε την πρόταση, θα την έχω συζήτηση. Κύριε Δήμαρχε. Ξέρετε πως έρχονται οι προτάσεις προς συζήτηση και τα θέματα για να λάβουμε απόφαση. Απόψε επ' αυτού δεν έχετε κάνει, δεν έχετε θέσει θέμα εσείς να εγκρίνουμε κάποια μελέτη σας ή όχι. Τη μελέτη σας αυτή οφείλετε να την δώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να την μελετήσουμε και να την εγκρίνουμε. Δεν μπορείς να έρχεσαι επειδή σου έκαναν κάποια ερώτηση και επιζητάνε ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει, να μου λες, α, με την ευκαιρία αυτή θα κάνουμε γι' αυτό. Φέρτε μας λοιπόν την πρόταση, να την διαβάσουμε, έστω και με μια διακοπή αν θέλετε του Δημοτικού Συμβουλίου και να αποφανθούμε από αυτό. Χρειάζεται η μεγάλη διαγωνία σε πάνω, να φτάσουμε κάθε κάποια ώρα και εδώ υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο οι διαδικασίες μετά από τόσα χρόνια. Έτσι, συγγνώμη που παίρνω τον λόγο. Έτσι. Λέει, ενημέρωση συζήτηση και λήψη απόφαση. Αν δεν είναι η απόφαση για να αυτή τη στιγμή λαμβάνεται η απόφαση
σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, στο να παρακύρουν τη μελέτη κατά αυτόν τον τρόπο και μετά να δει και αναλυθεί. Εγώ δεν μπορώ να πάω να κάνω μελέτες από μόνος μου ως δήμαρχος. Και είναι ξεκάθαρο το θέμα, κύριε Βούλγαρη, και να ξεκαθαρίσει άμα είστε απαντός στο θέμα. Γιατί δεν θα αναβάλω. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφαση. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή προς τη διάθεση του Ξηράκια αυτών των υφιστάμενων συνδέσεων και τίποτα παραπάνω. Και η πρόταση, οποιοδήποτε καινούργιο δίκτυο γίνει, είτε στο πηγάδι, είτε πώς το λέει, κυρίως στο τελεό, σύμφωνα με την πρόταση που είναι συνδεδεμένη με την επιπλέον επεξεργασία και την υπόλοιπη τεράστια διάθεση, θα προχωρήσει. Είναι συγκεκριμένη πρόταση και πρέπει να γράφει εντολή η διοίκηση του Δήμου να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση της μελέτης, να την καταθέσει στην περιφέρεια για να πάρουμε την άδεια της διάθεσης, την άδεια των περιοριστικών όρων. Είναι συγκεκριμένη πρόταση για να ετοιμάσουμε τη μελέτη και μετά να την καταθέσουμε μετά από συζήτηση της διαδικασίας. Δηλαδή είναι μια τροποποίηση της τελευταίας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελείωσε. Αυτή είναι η πρόταση συγκεκριμένη και νομίζω πως πρέπει, αν πραγματικά ενδιαφέρεστε, να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση. Δεν το αναβάλουμε, το αναβάλουμε. Μπορούμε κιόλας βάσει του θέματος. Εμείς δεν πρέπει να κρατήσουμε μια στάση αρνητική στο παρέτασε και με τη δικιά σας βοήθεια στη λύση το ζήτημα να το πάρουμε, να το πάρουμε πίσω. Δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω ότι και με τη δικιά σας βοήθεια μπορούμε να βάλουμε μια ομόφωνη απόφαση να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα. Τι καλύτερο δεν σε αυτό. Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το ζητούμενο και εκείνο που επιθυμούμε εμείς, είπα και προηγουμένως ότι δεν συμμερίζουμε το ότι έρχεται το θέμα προς συζήτηση, δεν σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε τις απόψεις αυτών που κινούν το θέμα. Ερχόμαστε λοιπόν για να βρούμε μια λύση. Η άλλη λύση την προτείνει αυτή ο κ. Δήμαρχος αυτή τη στιγμή ως προσωρινή. Η φυσταμένη κατάσταση υπάρχει. Είναι δεδομένη. Γνάτα όμως ότι υπάρχει μια απόφαση ήδη του νομάρχου που ανακαλεί την απόφαση για την διάθεση στο Ξηράκι. Θα ζητήσετε ανάκληση της απόφασης αυτής. Διότι υπήρχε η απόφαση. Δεν υπάρχει πλέον διάθεση, δεν αδειοδοτείται πλέον, έχουν λήξει αυτά. Είναι μια μελέτη περιοριστικών όρων που πρέπει να καταθέσουν, δεν είστε ενημερωμένοι. Ακολουθήστε τη διαδικασία και θα βρείτε λύση. Δεν υπάρχει άδεια διάθεση πλέον. Δεν υπάρχει πουθενά, έχει καταργηθεί εδώ και ένα χρόνο. Υπάρχει περιοριστική όρη. Να καταθέσουν την περιοριστική όρη αυτά που ήταν τα αρχικά πριν τη συγκεκριμένη απόφαση. Για να λειτουργήσει ο οικολογικό, αν θέλετε να λειτουργήσει. Λέμε να αποδέχεται το Ξηράκι. Για να εγκριθεί αυτή η μελέτη. Με την δεδομένα των 110 συνδέσεων από τον ίδιο του Φιγαδί. Του Φιγαδί. Να πάει στο ίδιο. Ότι είναι του Φιγαδί. Σύμφωνοι. Άρα αυτό σα λέω κι εγώ. Ότι αυτή η λύση είναι με αυτή την κατάσταση που προσαρμογή. Όχι, είναι για αυτή την κατάσταση. Γιατί καινούργια που δεν είναι ποτέ. Άλλο θέμα δεν είναι. Αυτή η κατάσταση σημερινή είναι αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Να το προχωρήσουμε, κύριε Δημάρχε, με αυτή την κατάσταση την υποσταμένη. Ακριβώς για να σταματήσει αυτή η εκκρεμότητα λειτουργίας ή μη λειτουργίας. Επιπλέον όμως εκείνο το οποίο εμείς θα ζητήσουμε και θα προτείνουμε, να αφήσετε λοιπόν τους υπενιγμούς και τις εξυπνάδες. Εντάξει, όταν μιλάω, ούτε θα κουνιέσαι, ούτε θα λύγεσαι. Έτσι. Άντε πράγμα. Δεν νομίζεις ότι είσαι καημένος. Δεν νομίζεις ότι είσαι καημένος.